Ομορφιά με τους Αγίους. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης. Τα μηνύματα της ζωής των Αγίων στη σύγχρονη κοινωνία. Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε και καλώς ήρθατε στη συντροφιά με τους Αγίους για σήμερα. Καλό και ευλογημένο μήνα να ευχηθούμε σε όλους. Ένας μήνας ο οποίος κάνει πιο αισθητή την παρουσία του, μιας και ξεκινά με μια μεγάλη εορτή της πίστεώς μας. Η εορτή του Αγίου Πνεύματος σήμερα. Αγαπητοί μου ακροατές, λίγες ώρες πρώτου επιγείου τέλους ο Κύριος απευθύνεται στους μαθητές του. Τους μιλά, τους νουθετεί, τους εμψυχώνει. Υπόσχεται και προσεύχεται και κουβεντιάζει με τον Πατέρα. Αυτές ακριβώς τις στιγμές, πόθος του είναι να κατανοήσουν οι μαθητές του και μετέπειτα Απόστολοι, να καταλάβουν ότι ό,τι είδαν και ό,τι θα δουν, ό,τι συνέβη και ό,τι θα του συμβεί, δεν είναι απλά και τυχαία γεγονότα. Είναι η εκπλήρωση της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Βεβαίως οι μαθητές δεν μπόρεσαν να καταλάβουν. Την ίδια μέρα θα αρχίζουν να διασκορπίζονται. Άλλος προδίδει, άλλος απαρνείται. Όλοι επιστρέφουν εις τα ίδια. Θα χρειαστεί να εμφανιστεί μπροστά τους. Θα χρειαστεί να βάλουν την χείρα εις τον τύπον των ύλων για να πιστούν ότι ο δάσκαλος με τον οποίο γύριζαν 3 ολόκληρα χρόνια μαζί είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας, ο Κύριός τους και ο Θεός τους. 40 μέρες ο εκ νεκρών Αναστάς Κύριος διαβεβαίωνε με την παρουσία του ότι είναι αδύνατο ένα στάφος να κρατήσει μέσα του το Θεό. Και την ημέρα την 40η, όπως την εορτάσαμε και την υμνολογήσαμε, την ημέρα της ένδοξης αναλήψεώς του εις τους ουρανούς, οι μαθητές χαροποιούνται παίρνοντας τη μεγάλη υπόσχεση. Ναι, φεύγει σωματικά και μόνο ο Κύριος από κοντά τους. Φεύγει για να καθίσει εκ δεξιών του Πατρός. Αλλά δεν θα μείνουν μόνοι τους. Δεν θα μείνουν, όπως λέμε, ορφανοί. Εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει ημίν, ή να μένει με θυμώνει στον αιώνα το πνεύμα της αληθείας. Πολύ όμορφα πνευματικά λόγια. Το πνεύμα είναι ο παράκλητος που υποσχέθηκε ο Κύριος να αποστείλει στους μαθητές του για να μην αφήσει αυτούς ορφανούς. Και σε ένα άλλο σημείο πάλι υπόσχεται: όταν έλθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθεια. Και έρχεται η Αγία Πεντηκοστή, την οποία εορτάσαμε χθες με τη χάρη του Θεού, μια λαμπρή ημέρα. Όλοι οι μαθητές βρίσκονται συγκεντρωμένοι στο ίδιο μέρος. Σε αυτό το μέρος έζησαν συγκλονιστικές στιγμές. Τότε έγινε το μεγάλο θαύμα. Μια βοή ακούστηκε, γέμισε όλο το σπίτι, συντάραξε τους Αποστόλους. Πύρινες γλώσσες εμφανίστηκαν και κάθισαν πάνω στον καθένα. Με το γεγονός αυτό που προαναφέραμε, ήρθε η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Έτσι ξεκινά, φίλοι ακροατές, η Εκκλησία μας, με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος επί των Αποστόλων την ημέρα της Πεντηκοστής. Ακούνε και πείθονται και πιστεύουν οι πρώτοι ανά τον κόσμο άνθρωποι. 3.000 πίστεψαν εκείνη την ημέρα και συγκροτείται ο πρώτος πυρήνας, επιτρέψτε μου να πω η πρώτη μαγιά, που με το χρόνο φούσκωσε και κατέκλυσε όλο τον κόσμο. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν συγκρότησε την Εκκλησία του Χριστού, διότι ναι μεν την Εκκλησία την ίδρυσε ο Κύριος, αλλά η Εκκλησία σαν θείο καθίδρυμα σωτηρίας συναισθήθη υπό του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, αφού, όπως ψάλαμε και χθες, πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον. Άρα λοιπόν, μεγάλη η χθεσινή ημέρα, μεγάλη και η σημερινή. Και μας
δημιουργείται ένα ερώτημα, φίλοι ακροατές. Τελικά, πότε και ποιοι αποκτούν το Άγιο Πνεύμα? Είπε ο Χριστός μας, «Ο άνεμος πνέει όπου θέλει. Ακούς τη βοή του, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει». Έτσι συμβαίνει και με καθέναν που γεννέται από το Πνεύμα. Τα λόγια αυτά σημαίνουν ότι την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά μας μπορούμε να την ακούσουμε, να την αισθανθούμε και να την αντιληφθούμε, αλλά δεν μπορούμε ποτέ, μα ποτέ, να προσδιορίσουμε από πριν την περίσταση και την ώρα που θα μας επισκεφθεί. Βλέπουμε πως οι Απόστολοι έλαβαν το Άγιο Πνεύμα σε στιγμές που δεν το περίμεναν. Μόνο η επίσημη κατάβαση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής τους είχε προαναγγελθεί και πραγματοποιήθηκε την προκαθορισμένη μέρα στον προκαθορισμένο τόπο. Και τότε όμως δεν έλαβαν το Πνεύμα σαν ανταμοιβή για προσωπικά τους κατορθώματα, αλλά δωρεάν, χάρη στην πίστη και την ελπίδα τους. Πριν μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα, πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό δίνεται μόνο στους αληθινά πιστούς. Και αληθινά πιστός είναι εκείνος που ομολογεί σωστά την Αγία Ορθόδοξη Πίστη, χωρίς καμιά πράξη μαθηματική πρόσθεσης ή αφαίρεσης ή αλλίωσης. Την κρατούμε ανώθευτη όπως μας την παρέδωσαν οι Άγιοι Απόστολοι και όπως τη διατύπωσαν και την επικύρωσαν οι Άγιοι Πατέρες της Οικουμενικής Συνόδου. Κάθε αμφιβολία ή σόφισμα σε θέματα πίστεως είναι ανυπακοή, και ο ανυπάκος δεν μπορεί να γίνει ποτέ ναός και κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, όπως πολύ όμορφα και χαρακτηριστικά μας αναφέρει, αγαπητοί μου ακροατές, ο Άγιος Ινοκέντιος, επίσκοπος Μόσχας. Γι' αυτό ας προσευχηθούμε βαθιά μέσα από την καρδιά μας. Ουράνιε Βασιλέα, εσύ που είσαι το Πνεύμα από που πηγάζει η αλήθεια, εσύ που βρίσκεσαι παντού και εσύ που γεμίζεις τα πάντα με την παρουσία σου, εσύ που είσαι το θησαυροφυλάκιο των καλών, εσύ που χορηγείς τη ζωή, έλα και κατοίκησε μέσα μας και καθάρισέ μας από κάθε αμαρτία και σώσε, εσύ που είσαι απόλυτα αγαθός, τις ψυχές μας. Αγαπητοί μου, πρώτη του μηνός Ιουνίου σήμερα, και ο μήνας μας ξεκινά, όπως προαναφέραμε και στον πρόλογό μας, με την εορτή του Αγίου Πνεύματος. Τιμούνται επίσης από την Αγία μας Εκκλησία ο Άγιος Ιουστίνος, ο Απολογητής και Φιλόσοφος, ο Άγιος Θεσπέσιος, οι Άγιοι Ιούστος, Ιουστίνος, Χαρίτων, Χαρίτο, η Παρθένος, Ευέλπιστος, Ιέραξ, Πέων και Λιβυριανός. Εορτάζει επίσης ο Άγιος Νέων, ο Όσιος Πύρος, ο Επίσκοπος, ο Άγιος Φύρμος, ο Άγιος Γεράσιμος, οι Άγιοι 10.000 Μάρτυρες, ο Όσιος Διονύσιος Γλουσίας, ο Θαυματουργός, ο Όσιος Αγαπητός, ο Εντοσπηλαίου του Αναργύρου Ιατρού, ο Άγιος Ουίσταν Αγγλίας, ο Όσιος Καρπάσιος, η Αγία Κόρη. Επιτελείται ανάμνηση της απαλλαγής της νήσου της Λευκάδος από την αρρώστια της Πανόλης. Επιτελείται επίσης η σύναξη της Παναγίας της Φανερωμένης στη Λευκάδα και της Παναγίας της Περιβλέπτου των Πολιτικών. Εμείς σήμερα, στη συντροφιά με τους Αγίους, θα μιλήσουμε για το Άγιο και Τελεταρχικό Πνεύμα. Φιλοσοφίας θες ακτήσιν εκλάμπων, θεογνωσίας υποφύτης εδείχθης, σοφός παραταξαμένος κατά των δυσμένων, σιγαρομολόγησας αληθεία στην γνώση και μαρτύρων σύσκηνος, διαθλήσε ως όφθης με
προσώπη πάντοτε Χριστόν, ο Υιός Τινέ, υπέρ των ψυχών ημών. Αγαπητοί μου ακροατές, πριν ο Χριστός μας αναληφθεί στους ουρανούς, έδωσε εντολή στους μαθητές του μετά την ανάληψή του να επιστρέψουν στα Ιεροσόλυμα και να παραμείνουν εκεί έως ότου ενδυθούν με δύναμη από τον ουρανό. Έτσι λοιπόν τους έδωσε την επαγγελία ότι θα λάβουν το Άγιο Πνεύμα για το οποίο μιλούσε κατά τη διάρκεια της ζωής του. Η επαγγελία αυτή του Κυρίου μας πραγματοποιήθηκε στους μαθητές 50 μέρες μετά από το Πάσχα και 10 μέρες μετά από την ανάληψή του στους ουρανούς. Στην Εκκλησία μας εορτάζουμε την εορτή της Πεντηκοστής, κατά την οποία τιμούμε την Αγία Τριάδα, και την επομένη μέρα πανηγυρίζουμε και δοξολογούμε το Άγιο και Τελεταρχικό Πνεύμα. Η εορτή λοιπόν της Πεντηκοστής είναι εορτή της Αγίας Τριάδος. Ο Ιερός Υμνογράφος αποκαλεί την Πεντηκοστή τελευταία εορτή από πλευράς, θα μπορούσαμε να πούμε, αναπλάσεως και ανακαινήσεως του ανθρώπου. Την μεθέορτον πιστή και τελευταία εορτή εορτάσομεν φεδρός αύτη εστί Πεντηκοστή, επαγγελίας συμπλήρωσης και προθεσμία. Έτσι, αν ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου είναι η αρχή της ενσαρκώσεως του τότε δια του Αγίου Πνεύματος, ο άνθρωπος γίνεται μέλος του αναστημένου σώματος του Κυρίου μας. Μέσα στα πλαίσια αυτά μπορούμε να εντάξουμε και την Πεντηκοστή, καθώς επίσης και τα σχετικά με το Άγιο Πνεύμα και το Χριστό, αφού δεν μπορεί να νοηθεί Χριστολογία έξω από την Πνευματολογία, ούτε όμως και Πνευματολογία έξω από τη Χριστολογία. Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο θα προχωρήσουμε στο πρώτο μας ψαλμικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι κοντά σας, συντροφιά με εσάς και τους Αγίους μας. Δεύτερο μέρος της συντροφιάς με τους Αγίους για σήμερα, φίλοι ακροατές, καλό και ευλογημένο μήνα. Η σημερινή ημέρα, η πρώτη του μηνός Ιουνίου, είναι αφιερωμένη σε μια μεγάλη εορτή της πίστεώς μας, αυτή του Αγίου Πνεύματος. Και θέμα μας δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο σήμερα, εκτός από αυτό το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μας αναζωογονεί και μας αγιάζει τη ζωή και τα έργα μας. Στο μικρόφωνο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης. Αγαπητοί μου ακροατές, η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, θα πρέπει να αναφέρουμε στην αγάπη σας, έγινε κατά την ημέρα της Κυριακής. Και στο σημείο αυτό φαίνεται, επιτρέψτε μου να πω, η αξία της Κυριακής, αφού κατά αυτήν έγιναν τα μεγάλα δεσποτικά γεγονότα. Τώρα, κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, την πρώτη ημέρα, δηλαδή την Κυριακή, άρχισε η δημιουργία της κτήσεως, αφού τότε δημιουργήθηκε το φως. Την Κυριακή άρχισε η ανακαίνιση της κτήσεως με την Ανάσταση του Χριστού, και την Κυριακή έγινε η τελείωση της κτήσεως με την κάθοδο του Αγίου και Τελεταρχικού Πνεύματος. Η δημιουργία της κτήσεως έγινε από τον Πατέρα, συνεργούντων του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η ανακαίνιση έγινε από τον Υιό, ευδοκία του Πατρός και συνεργία του Αγίου Πνεύματος.
και η τελείωση της κτήσεως έγινε από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα και πέμπεται δια του Υιού. Βέβαια, λέγοντας αυτά, δίνουμε σημασία στα πρόσωπα τα οποία πρωτοστάτησαν στη δημιουργία, την ανακαίνιση και την τελείωση της κτήσεως. Αλλά τελικά, όπως διδαχθήκαμε και πιστεύουμε, κοινή είναι η ενέργεια του Τριαδικού Θεού και ποτέ μα ποτέ δεν μπορεί να χωριστεί και να απομονωθεί ένα πρόσωπο από τα άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Η Χριστιανική Πεντηκοστή, κατά την οποία εορτάζουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, συμπίπτει με την Ιουδαϊκή Πεντηκοστή, δηλαδή κατά την ημέρα που οι Ιουδαίοι εόρταζαν την Πεντηκοστή, κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα στους Αποστόλους και τους κατέστησε μέλη του αναστημένου σώματος του Κυρίου μας. Η Πεντηκοστή είναι η δεύτερη και σπουδαιότερη εορτή των Ιουδαίων μετά το Πάσχα και εόρταζαν, κατά την παράδοση, την παραλαβή του νόμου του Θεού από τον Μωυσή στο όρο Σινά. 40 ημέρες, δηλαδή από την πρώτη εορτή του Πάσχα, ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρο Σινά και παρέλαβε τον νόμο του Θεού. Παράλληλα όμως, η Ιουδαϊκή Πεντηκοστή ήταν έκφραση ευχαριστίας των Ιουδαίων για την συγκομιδή των καρπών, επειδή συνέπιπτε με την περίοδο του θερισμού, ονομαζόταν θερισμού εορτή, και οι Ιουδαίοι προσέφεραν στο ναό τις απαρχές των καρπών. Τώρα, η εορτή της Πεντηκοστής που εορταζόταν από τους Ιουδαίους πολύ λαμπρά, θα πρέπει να αναφέρουμε, ονομαζόταν εορτή εβδομάδων. Η σύντομη αναφορά στην Ιουδαϊκή Πεντηκοστή δείχνει ότι ήταν τύπος της Πεντηκοστής της Καινής Διαθήκης. Εάν ο Μωυσής παρέλαβε τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης την ημέρα της Χριστιανικής Πεντηκοστής, οι μαθητές του Κυρίου έλαβαν το Άγιο Πνεύμα και έτσι βίωσαν τον νόμο της Καινής Διαθήκης, τον νόμο της Θείας Χάριτος. Εάν τώρα στην Παλαιά Διαθήκη ο άσαρκος λόγος έδωσε τον νόμο επάνω στο Σινά και στην Καινή Διαθήκη ο Αναστάσεις Αρκωμένος Λόγος έστειλε το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές, αυτό τους έκανε και έγιναν μέλη του ενδόξου σώματός του. Εάν κατά την Πεντηκοστή της Παλαιάς Διαθήκης προσφέρονταν οι απαρχές των καρπών από τη συγκομιδή, κατά την Πεντηκοστή της Καινής Διαθήκης προσφέρθηκαν οι απαρχές των λογικών καρπών από τη συγκομιδή που έκανε ο ίδιος ο Χριστός, δηλαδή προσφέρθηκαν οι Απόστολοι στον Θεό. Υπάρχει βέβαια σαφής διαφορά μεταξύ της Αποκαλύψεως του Θεού στο Σινά και της Αποκαλύψεως του Θεού στο Ιππερό, στα Ιεροσόλυμα. Το όρο Σινά εκαπνίζωτο όλων, δια το καταβαβικένε επ' αυτό των Θεών εμπειρή, και ανέβαινε ο καρπός ως η καπνός καμίνου και εξέστη πας ο λαός φόδρα. Δόθηκε μάλιστα εντολή να μην πλησιάσει κανείς προς το όρος, γιατί θα πεθάνει. Η διαφορά λοιπόν που υπάρχει μεταξύ του Σινά και του Ιππερό της Ιερουσαλήμ φαίνεται στη διαφορά μεταξύ του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης και του νόμου της Καινής Διαθήκης. Τότε, ας θυμηθούμε, αγαπητοί μου ακροατές, δόθηκε ο νόμος σε λίθινες πλάκες. Τώρα ο νόμος εγγράφεται στις καρδιές των Αποστόλων. Με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος εκπληρώθηκε η προφητεία του προφήτου Ιερεμίου, όπως την καταγράφει ο Απόστολος Παύλος. Ας τη θυμηθούμε, σας παρακαλώ. «Διδούς νόμους μου εις την διάνοιαν αυτών, και επί της καρδίας αυτών επιγράψω αυτούς, και έσομαι αυτής εις Θεών, και αυτοί έσονται εμοι εις λαών». Φίλοι ακροατές, η εορτή της Πεντηκοστής είναι εορτή της Αγίας Τριάδος, αφού με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος μαθαίνουμε ότι ο Θεός είναι τριαδικός, και προηγουμένως τόσο στην Παλαιά Διαθήκη σκιωδός, όσο και στη διδασκαλία του Χριστού οι άνθρωποι μάθαιναν το τριαδικό του Θεού, αλλά απέκτησαν εμπειρική πείρα της τριαδικής υποστάσεώς του κατά την Πεντηκοστή. Έτσι η Πεντηκοστή είναι η εορτή της Ορθοδόξου Θεολογίας. Τώρα,
κάνοντας λόγο για ορθόδοξη θεολογία, λέμε ότι άλλο είναι ο λόγος περί του Θεού, θεολογία, και άλλος ο λόγος περί της ενσαρκώσεως, οικονομία. Επομένως, την ημέρα της Πεντηκοστής θεολογούμε ορθόδοξα, γιατί μαθαίνουμε ότι ο Θεός είναι τριαδικός, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Σύμφωνα με την ορθόδοξη αποκαλυπτική διδασκαλία, ο Πατήρ είναι άναρχος, ανέτιος και αγέννητος, δηλαδή δεν έχει από κανέναν την αιτία της υπάρξεώς του. Ο Υιός προέρχεται από τον Πατέρα, γεννητός. Το δε Άγιο Πνεύμα προέρχεται από τον Πατέρα, εκπορευτός. Αγαπητοί μου, αυτοί οι όροι αγεννησία, γέννηση και εκπόρευση μας αποκαλύφθηκαν από τον ίδιο τον Χριστό και δεν μπορούμε να τους κατανοήσουμε λογικά, γι' αυτό και πάλι παραμένουν μυστήριο μέγα. Το γεγονός είναι ότι ο Υιός και το Πνεύμα προέρχονται από τον Πατέρα με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή έχουν ιδιαίτερο υποστατικό ιδίωμα, τρόπο υπάρξεως, αλλά έχουν την ίδια ουσία με Αυτόν. Οι Άγιοι Πατέρες έζησαν αυτό το μυστήριο όσο ήταν δυνατόν κατά την αποκαλυπτική εμπειρία. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος κάνει λόγο για τρία φώτα τα οποία τον περιέλαμψαν κατά την αποκάλυψη που είχε. Γράφει ο Άγιος Πατήρ: «Ου φθάνω το εν νοήσε και τις τρισί περιλάμπομαι, ου φθάνω τα τρία διελήν και εις το εν αναφέρομαι». Το μυστήριο της Αγίας Τριάδος μας αποκαλύφθηκε από τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος μιλώντας στους μαθητές είπε ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα και πέμπεται από Αυτόν τον ίδιο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Υιός του Θεού δεν συμμετέχει στην εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, αλλά συμμετέχει στην πέμψη και αποστολή του στον κόσμο, και αυτή η πέμψη είναι η κατενέργεια φανέρωση του Αγίου Πνεύματος. Έτσι όπως εξηγεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο μεγάλος αυτός Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης και Άγιος της πίστεώς μας, το Πνεύμα του Άγιον εκπορεύεται εκ του Πατρός, αλλά μπορούμε να πούμε ότι πέμπεται δια και εκ του Υιού, μόνο κατά την ενέργεια και φανέρωσή του στον κόσμο και όχι κατά την ουσία ύπαρξή του. Άλλο η ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος και άλλο η κατενέργεια φανέρωσή του. Αγαπητοί μου, η δημιουργία και η αναδημιουργία του κόσμου είναι κοινή ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Αυτή ακριβώς η θεολογική αλήθεια μας οδηγεί στο σημείο να πούμε ότι δεν είναι άλλο το έργο του Χριστού και άλλο το έργο του Αγίου Πνεύματος. Λέγεται αυτό γιατί υπάρχει ενδεχομένως σοβαρός πνευματικός κίνδυνος να ομιλούμε για οικονομία του Χριστού ως αν να γίνεται αυτή η οικονομία ανεξάρτητα από το Άγιο Πνεύμα και η οικονομία του Αγίου Πνεύματος ως αν να γίνεται ανεξάρτητα και αυτόνομα από τον Χριστό. Ας το προσέξουμε λοιπόν αυτό. Ο Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος ο Λόγος του Θεού με την ευδοκία του Πατρός και τη συνέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός συνελήφθη στην κοιλία της Υπεραγίας Θεοτόκου εκ Πνεύματος Αγίου. Στη συνέχεια ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του και βεβαίως την ημέρα της Πεντηκοστής στέλνει το Άγιο Πνεύμα, διότι το Άγιο Πνεύμα πέμπεται δια του Υιού. Και αυτό όταν ήλθε στους Αποστόλους μόρφωσε το Χριστό μέσα στην καρδιά τους, δηλαδή τι τους έκανε? Με λίγα λόγια τους κατέστησε μέλη του αναστημένου σώματος του Κυρίου. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να μιλούμε για διαφορά του έργου του Υιού και του έργου του Αγίου Πνεύματος. Αυτό φαίνεται και καθαρά στην Αγία Γραφή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός σε ένα τροπάριό του, του Ιαμβικού Κανόνος της εορτής της Πεντηκοστής που ψάλαμε, χρησιμοποιεί τη φράση «γνώρισμα πνεύμα πατρογενή του λόγου». Δηλαδή, με πιο απλά λόγια, το Άγιο Πνεύμα είναι γνώρισμα του Λόγου του Θεού που γεννήθηκε από τον Πατέρα.
Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν χαρακτηρίζεται γνώρισμα του Λόγου, επειδή αυτό αποκαλύπτει και φανερώνει το Λόγο του Θεού. Γιατί χωρίς του Πνεύματος ο μονογενής Υιός ουνοείται. Από όλα που αναφέραμε, φίλοι ακροατές, μέχρι τώρα, φαίνεται ότι δεν είναι άλλο το έργο του Υιού και άλλο το έργο του Αγίου Πνεύματος. Η σωτηρία του ανθρώπου είναι κοινή ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Αυτό ακριβώς το σπουδαίο θέμα, η μεγάλη αυτή θεολογική αλήθεια θα φανεί καλύτερα με όσα θα πούμε στη συνέχεια. Ας κάνουμε λοιπόν ακόμη ένα ψαλμικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Ακούσε Κύριον τον Θεόν, φωνής της δέησεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς. Αγαπητοί ακροατές, και πάλι κοντά σας, η συντροφιά με τους Αγίους για σήμερα, καλό και ευλογημένο μήνα, χρόνια πολλά και ευλογημένα για τη μεγάλη εορτή του Αγίου Πνεύματος, και είμαστε στο τρίτο μέρος της σημερινής συντροφιάς με τους Αγίους, μιας καθημερινής και ζωντανής επικοινωνίας που φιλοξενείται στο ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, την Εκκλησιαστική Φωνή στους 102,3. Και μελετούμε, αγαπητοί μου, σήμερα το θέμα του Αγίου Πνεύματος, τη μεγάλη αυτή εορτή της πίστεώς μας. Πολλά ονόματα έχουν δοθεί στο Άγιο Πνεύμα. Ένα από αυτά που δείχνει και το έργο που επιτελεί στην Εκκλησία αλλά και στη ζωή των ανθρώπων είναι και το όνομα Παράκλητος. Με αυτή τη λέξη ο ίδιος ο Χριστός χαρακτήρισε το Άγιο Πνεύμα όταν έλεγε προς τους μαθητές του λίγο πρώτου πάθους του. Ας θυμηθούμε λίγο τα λόγια του, σας παρακαλώ. «Εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει ημί, ή να μένει με θυμώνει στον αιώνα το Πνεύμα της Αληθείας». Και λίγο πιο κάτω το Άγιο Πνεύμα χαρακτηρίζεται από τον Χριστό Παράκλητος, που θα διδάξει τους μαθητές και θα τους επενθυμίσει όλα όσα τους είπε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της ζωής του. «Ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, ο πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αείπον ημίν». Έχοντας τη βεβαιότητα ότι το Άγιο Πνεύμα είναι παράκλητος, προσευχόμαστε σε αυτό με την προσευχή που εισήλθε και πάλι στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας και εννοώ το Βασιλεύ Ουράνιε, παράκλητε το Πνεύμα της Αληθείας. Τι σημαίνει όμως παράκλητος? Ο όρος παράκλητος, φίλοι ακροατές, ερμηνεύεται ως παρηγορητής.
Έτσι το Άγιο Πνεύμα παρηγορεί τον άνθρωπο που αγωνίζεται εναντίον της αμαρτίας, προσπαθώντας να τηρήσει τις εντολές του Χριστού στη ζωή του. Ο αγώνας αυτός δεν είναι εύκολος, είναι σκληρός, γιατί η μάχη είναι εναντίον των πονηρών πνευμάτων. Γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι παρηγορητής, παράκλητος. Το Χρυσόστομο της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει ότι το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται παράκλητος από το παρακαλήν τους ανθρώπους, του τέστη παραμυθήσε. Επειδή δε το παρακαλήν τους ανθρώπους είναι ίδιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του Θεού, γι' αυτό και με τον όρο αυτό το Άγιο Πνεύμα χαρακτηρίζεται Θεός. Εκείνο τώρα που έχει σημασία στις χριστολογικές μελέτες που κάνουμε, είναι ότι το Άγιο Πνεύμα χαρακτηρίζεται από τον Χριστό παράκλητος, αλλά ταυτόχρονα λέγεται ότι είναι ο άλλος παράκλητος. Είναι ο άλλος παράκλητος, γιατί και ο Χριστός είναι παράκλητος που παρηγορεί τους ανθρώπους. Ο αγαπημένος μαθητής και Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, στην καθολική του επιστολή συνιστά στους χριστιανούς να μην αμαρτάνουν. Στη συνέχεια λέει ότι κι αν αμαρτήσουν, δεν πρέπει να απογοητευτούν, γιατί παράκλητον έχουμε προς τον Πατέρα Ιησού Χριστόν δίκαιον. Έτσι ο Χριστός μας και το Άγιο Πνεύμα είναι οι δύο παράκλητοι στον κόσμο. Βέβαια, και ο Θεός Πατήρ είναι ο παρακαλών τους ανθρώπους, αφού η παράκληση, η παρηγοριά, είναι κοινή ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Το Άγιο Πνεύμα είναι ομοούσιο με τον Υιό και τον Πατέρα, γιατί και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος έχουν κοινή ουσία, η φύση, η κοινή ενέργεια και δόξα. Γι' αυτό και όπου υπάρχει ο Χριστός, υπάρχει και το Πνεύμα. Και όπου υπάρχει το Πνεύμα, εκεί είναι και ο Χριστός. Τονίσαμε προηγουμένως ότι δεν χωρίζονται τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ούτε το έργο τους αυτονομείται. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής λέει ότι σε όλους ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, αλλά κατά διαφορετικό τρόπο στον καθένα. Ενεργεί σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, αφού είναι δημιουργήματα του Θεού, ως συνεκτικό και παρανοητικό και ανακινητικό των φυσικών αυτών στοιχείων. Σε αυτούς που βρίσκονται στην περίοδο του νόμου ενεργεί ως υποδεικτικό της παραβάσεως των εντολών και ως, επιτρέψτε μου να πω, φωτιστικό της επαγγελίας του Χριστού. Σε αυτούς τώρα που ζουν κατά Χριστόν ενεργεί ως υιοθετικό, αφού με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος γίνονται Υιοί Θεού. Και στους θεωμένους, σε εκείνους δηλαδή που κατέστησαν τους εαυτούς τους αξίους της εν Θεού πολιτείας και της ενικήσεως της θεωτικής του δυνάμεως, ενεργεί ως ποιητικό σοφίας. Έτσι, καταλαβαίνουμε ότι σε όλους ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, αλλά διαφορετικά στον καθένα, ανάλογα με την πνευματική κατάσταση του καθενός. Επομένως, τι καταλαβαίνουμε? Ότι το Άγιο Πνεύμα ενεργεί και στην Παλαιά Διαθήκη κατά διαφορετικό τρόπο από ό,τι ενεργεί στην Καινή μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό, όπως είπαμε, στην Παλαιά Διαθήκη στους προφήτες υποδείκνυε την παράβαση των εντολών και αποκάλυπτε την έλευση του Χριστού, ενώ στην Καινή Διαθήκη κάνει τους ανθρώπους Υιούς του Θεού και μέλη του σώματος του Χριστού και τους οδηγεί στη θέωση. Αγαπητοί μου, η ανανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού και όλο το έργο της Θείας Οικονομίας, θα το ξανατονίσουμε, δεν γίνεται ανεξάρτητα από το Άγιο Πνεύμα. Ο Μέγας Βασίλειος, αυτός ο λαμπρός Άγιος της Εκκλησίας μας, στο σημείο αυτό είναι πολύ εκφραστικός. Μας λέει ότι η επιδημή στον κόσμο, το Άγιο Πνεύμα αναφέρεται, ο Χριστός, το Άγιο Πνεύμα προτρέχει, αφού αυτό εξαγγέλει την έλευση του Χριστού. Με την ένσαρκη παρουσία του Χριστού στον κόσμο και το Πνεύμα το Άγιο είναι αχώριστο. Βλέπετε, τα ενεργήματα των δυνάμεων και τα χαρίσματα των ιαμάτων γίνονται με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Οι δαίμονες εξέρχονται από τους ανθρώπους, ο διάβολος καταργείται με τη συμπαρουσία του Αγίου Πνεύματος,
η απολύτρωση των αμαρτιών γίνεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η Ανάσταση των νεκρών γίνεται με την ενέργεια πάλι του Αγίου Πνεύματος. Τώρα ο τρόπος με τον οποίο ενεργούσε το Άγιο Πνεύμα τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη φαίνεται πεντακάθαρο στο θέμα της Εκκλησίας. Μελετώντας αυτό το θέμα μπορούμε να δούμε μερικές ενδιαφέρουσες πλευρές που δείχνουν τη στενότατη σχέση και σύνδεση της Χριστολογίας με την Πνευματολογία. Κατά τους Αγίους Πατέρες η Εκκλησία υπήρξε και πριν την ανανθρώπιση του Χριστού, αφού η δημιουργία των Αγγέλων και των ανθρώπων συνιστά την αρχή της Εκκλησίας. Με την πτώση του Αδάμ έχουμε την πτώση της Εκκλησίας, ολόμως διασώζεται η Εκκλησία στα πρόσωπα των προφητών και γενικά των δικαίων ανδρών της Παλαιάς Διαθήκης. Παρά την ύπαρξη της Εκκλησίας, έχει ισχύ ακόμη το κράτος του θανάτου, γι' αυτό και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης έφτασαν στη θέωση και γνώρισαν τον άσαρκο λόγο. Εν τούτης, κατήσχει επάνω τους το κράτος του θανάτου. Έτσι οι δίκαιοι κατέβαιναν στον Άδη, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Χριστός με την ανανθρώπισή του που έγινε εμπνεύματι Αγίων, ανέλαβε τη σάρκα της Εκκλησίας, μας λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Ανέλαβε δηλαδή την καθαρά και αμόλυντη ανθρώπινη φύση και την ένωσε με τη θεότητα στην υπόστασή του. Με αυτόν τον τρόπο, αγαπητοί μου ακροατές, η Εκκλησία τώρα λαμβάνει την κεφαλή που γνωρίζουμε, τον Χριστό. Ο Άγιος Κλήμης της Ρώμης θα πει ότι στην αρχή η Εκκλησία ήταν πνευματική και δημιουργήθηκε με την εμφάνιση των Αγγέλων. Αργότερα όμως, με την ανανθρώπιση του Χριστού, εφανερώθηκε τη σαρκή του Λόγου του Θεού. Έγινε και με τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος, και ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία γίνεται και με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και η Πεντηκοστή συνδέεται με την Εκκλησία. Την ημέρα της Πεντηκοστής ιδρύθηκε η Εκκλησία από την άποψη ότι οι Απόστολοι έγιναν μέλη του Σώματος του Χριστού. Έτσι, ενώ προηγουμένως είχαν μια κοινωνία με τον Χριστό, τώρα με τη δύναμη και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος γίνονται μέλη αυτού του σώματος. Η Εκκλησία από πνευματική γίνεται σαρκική. Οι Άγιοι, οι θεούμενοι, δεν έχουν σχέση με την κοινωνία μόνο με τον άσαρκο λόγο, αλλά με τον σεσαρκωμένο λόγο, τον θεάνθρωπο Χριστό. Η θεολογία λοιπόν ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και οι Άγιοι είναι τα μέλη του σώματος του Χριστού αναπτύσσεται από τον Απόστολο Παύλο. Λέγεται δηλαδή ότι η Εκκλησία δεν είναι μία, πώς να το πούμε, θρησκευτική οργάνωση, αλλά το σώμα του Χριστού. Επιπλέον λέγεται ότι οι διαιρέσεις των χαρισμάτων γίνονται με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Για να καταλήξει ο μεγάλος Απόστολος των Εθνών Παύλος θα μας λέει «Ημείς διαστέ σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους». Η κάθοδος λοιπόν του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής δεν δηλώνει ότι προηγουμένως απουσίαζε από τη γη και τους ανθρώπους, αλλά ότι, όπως αναφέραμε προηγουμένως, ενεργεί κατά διαφορετικό τρόπο. Άρα λοιπόν, με το Άγιο Βάπτισμα, ο άνθρωπος γίνεται μέλος της Εκκλησίας, μέλος του σώματος του Χριστού. Ακριβώς δε η μέρα της Πεντηκοστής για τους Αποστόλους υπήρξε, θα μπορούσαμε να πούμε, η βαπτιστήριος ημέρα, γιατί έγιναν μέλη του σώματος του Χριστού. Έτσι ο Χριστός δεν είναι απλώς ο διδάσκαλος, αλλά η κεφαλή τους. Η εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος ως βιαία πνοή έχει σημασία, γιατί δείχνει ότι το Άγιο Πνεύμα νικά τα πάντα, υπερβαίνει τα τείχη του πονηρού, καθαιρεί τις πόλεις και κάθε οχύρωμα του εχθρού. Συγχρόνως ταπεινώνει τους υπερηφάνους, ανυψώνει τους ταπεινούς στην καρδία, συνδέει τα κακώς λυμμένα, διασπά τους συνδέσμους των αμαρτημάτων και διαλύει όλα τα κρατούμενα, μας αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Άρα λοιπόν, φίλοι ακροατές, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ο άνθρωπος μπορεί να γίνει ζωντανό μέλος της Εκκλησίας, να νικήσει όλες τις δυνάμεις του εχθρού, να υπερβεί και αυτόν τον θάνατο. Ας προχωρήσουμε όμως στο τελευταίο μας ψαλμικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας, συντροφιά με εσάς και τους Αγίους, 1η του μηνός Ιουνίου, εδώ στο φιλόξενο ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως.
της δυνάμεως αυτού. Κύριε των δυνάμεων, με θυμόγενου, άλλων καρεκτών σου βοήθων, εθλίψεσαι ούτε. Τέταρτο μέρος, φίλοι ακροατές, της συντροφιάς με τους Αγίους για σήμερα, πρώτη του μηνός Ιουνίου, καλό και ευλογημένο μήνα σε όλους, εορτή του Αγίου Πνεύματος σήμερα και η Εκκλησία μας πανηγυρίζει και υμνολογεί αυτήν την μεγάλη μέρα της πιστεώς μας. Είμαστε στο τέταρτο μέρος της καθημερινής και ζωντανής επικοινωνίας μας, εδώ από το Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, στο μικρόφωνο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης. Αγαπητοί μου οι Απόστολοι, μόλις εκπληρώθηκαν από το Άγιο Πνεύμα, γέμισαν από πολύ μεγάλη χαρά. Ήταν, αν θέλετε, μια καινούργια εμπειρία για αυτούς. Ενώ προηγουμένως ήταν απλώς καλοί άνθρωποι, τώρα γίνονται μέλη του αναστημένου σώματος του Κυρίου. Δεν αρκούνται στο να προσκυνούν τον Χριστό. Είναι ενωμένοι αναπόσπαστα μαζί του. Όσοι τους έβλεπαν απορούσαν, κι άλλοι με ειρωνία έλεγαν ότι είναι μεθυσμένοι από νέο κρασί. Η έλευση του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του ανθρώπου ονομάζεται από τους πατέρες της Εκκλησίας νυφάλαιος μέθη κατά τον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη. Ο Άγιος Ισάκος Ήρωας αναφερόμενος σε τέτοιες καταστάσεις κάνει λόγο για το ότι όλες οι δυνάμεις του ανθρώπου βυθίζονται εμβαθία μέθη. Λέγεται μέθη γιατί πρόκειται για μεγάλη ευφροσύνη και χαρά και χαρακτηρίζεται νυφάλιος, γιατί τότε ο άνθρωπος δεν χάνει τις αισθήσεις του, ούτε τη λογική του. Παραμένει ελεύθερος ή μάλλον, για να εκφραστούμε καλύτερα, τότε αποκτά την πραγματική ελευθερία που δεν λειτουργεί ως δυνατότητα επιλογής, όπως λέει η φιλοσοφική ειδική, αλλά ως φυσικό θέλημα, ως υπέρβαση του θανάτου. Αυτή τη μέθη υπέστησαν οι Απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής, έλαβαν το Άγιο Πνεύμα, ανακάλυψαν το χώρο της καρδιάς, γνώρισαν τον Χριστό καλύτερα, έγιναν μέλη του σώματος του Χριστού. Αναπτύχθηκε μεγάλη αγάπη και πόθος για τον Χριστό και αυτό εκφράστηκε, όπως εξηγούν οι πατέρες, με προσευχή. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η εορτή της Πεντηκοστής είναι η τελευταία εορτή της Θείας Οικονομίας, όπως έχουμε ήδη σημειώσει. Για να σωθεί το ανθρώπινο γένος και να επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση, αλλά και να ανέλθει ακόμη σε υψηλότερο σημείο, εκεί που θα έπρεπε να φτάσει ο Αδάμ, αλλά απέτυχε, η αγάπη του Θεού, η στοργική αυτή αγάπη, έστειλε τον Υιό του το μονογενή και αγαπητό. Ο Χριστός φανέρωσε τον Πατέρα Του, αποκάλυψε δηλαδή την ύπαρξή Του και στη συνέχεια απέστειλε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα και πέμπεται δι' αυτού, δηλαδή του Υιού. Και το Άγιο Πνεύμα καθιστά τους ανθρώπους μέλη του σώματος του Χριστού, τους φωτίζει για να γνωρίζουν τον Χριστό και τον Πατέρα. Ο Μέγας Βασίλειος, μελετώντας και αναλύοντας αυτό το γεγονός και κυρίως το τελευταίο που διαγράφει την πορεία του ανθρώπου προς τη θεογνωσία, μας σημειώνει ότι όταν λαμβάνουμε τα δώρα που διανέμει το Άγιο Πνεύμα, καταρχάς εντυχάνουμε στον διανέμοντα, δηλαδή στο Άγιο Πνεύμα. Έπειτα εννοούμε τον αποστήλαντα,
δηλαδή τον Υιό. Και στη συνέχεια ανάγουμε την ενθύμησή μας στην πηγή, την αιτία των αγαθών που είναι ο Πατέρας. Την ίδια διδασκαλία συναντούμε σε πολλούς Αγίους της Εκκλησίας μας. Θα πρέπει να αναφερθεί η διδασκαλία του Αγίου Σημεών, του νέου του θεολόγου, ο οποίος μας λέει ότι αν ο Χριστός είναι η θύρα, το Άγιο Πνεύμα είναι το κλειδί δια του οποίου ανοίγουμε τη θύρα και έτσι φτάνουμε στην οικία του Πατρός. Οι πατέρες μας διδάσκουν ότι ενώ το Άγιο Πνεύμα ενεργεί σε ολόκληρη την Δύση και σε όλους τους ανθρώπους, εν τούτης κάθε άνθρωπος μετέχει των ενεργειών του κατά αναλογία και μάλιστα ανάλογα με τη δεκτικότητά του. Δηλαδή, φίλοι ακροατές, πρέπει να έχει κανείς δεκτικό όργανο για να λάβει τα πολυπίκυλα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ένας Άγιος ομολογητής της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Μάξιμος, αναφερόμενος σε αυτό το θέμα, λέει ότι οι Άγιοι, αυτούς τους Αγίους δηλαδή που μελετούμε καθημερινά σε αυτή την εκπομπή, αποκτούν διάφορα χαρίσματα, όχι από τη φυσική τους δύναμη, αλλά από τη Θεία δύναμη. Δηλαδή όλα τα χαρίσματα δίνονται από το Άγιο Πνεύμα, αλλά αυτό γίνεται ανάλογα με τη δεκτικότητά τους. Το Άγιο Πνεύμα δεν ενεργεί σοφία στους Αγίους, χωρίς το νου που δέχεται σοφία, ούτε γνώση, αν δεν υπάρχει δύναμη του λογικού, ούτε πίστη πάλι, χωρίς την πληροφορία του νου και του λογικού περί των μελώντων. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι Άγιοι λαμβάνουν το χάρισμα της θεολογίας, το χάρισμα της γνώσεως, των ιαμάτων, εάν υπάρχει κάτι. Ποιο είναι αυτό? Το δεκτικό όργανο για τη λήψη αυτού του χαρίσματος. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο για τα χαρίσματα της θεολογίας προς Θεού, αλλά για όλα τα χαρίσματα. Λέγονται χαρίσματα γιατί χαρίζονται, δωρίζονται από το Θεό, αλλά ανάλογα με την πνευματική κατάσταση του κάθε ανθρώπου. Ο Άγιος Μάξιμος και πάλι μας επισημαίνει ότι ο κάθε πιστός δέχεται την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος ανάλογα με την πίστη και την κατάσταση της ψυχής του. Ο Απόστολος Παύλος είναι σαφής όταν μας λέει «Όσοι γαρ πνεύματι Θεού άγονται, ούτε εις είναι οι Θεού». Παιδιά του Θεού δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που δημιουργήθηκαν από το Θεό, αλλά όσοι οδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου, η υιοθεσία συνδέεται με την εσωτερική νοερά προσευχή. Η Χριστολογία που δεν οδηγεί στη μέθεξη του Αγίου Πνεύματος μέσα στο πραγματικό σώμα του Χριστού είναι θεωρητική και δεν ωφελεί. Πρέπει να γίνεται ανάλυση των χριστολογικών όρων, ακριβώς για να διασφαλίζεται ο τρόπος της θεραπείας και να υποδεικνύεται ο δρόμος για την κάθαρση, τον φωτισμό και τη θέωση. Όταν όμως δεν οδηγεί στην προσωπική μέθεξη του αγιασμού, τότε είναι πραγματικά ανώφελη. Μέσα σε όλα αυτά τα πλαίσια προσπαθήσαμε να αισθανθούμε, μελετώντας αυτήν την μεγάλη ορτή της πιστεώς μας, το δρόμο που πρέπει να βαδίσουμε, φίλοι ακροατές. Πρέπει να αισθανόμαστε μεγάλη τιμή, δωρεά και ευλογία που ανήκουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία και έχουμε τη δυνατότητα να μεθέξουμε του Αγίου Πνεύματος και να γίνουμε επίγειοι προσκυνητές της Αγίας Τριάδος. Αρχή βέβαια να ανταποκριθούμε σε αυτή τη μεγάλη ευλογία και σε αυτή τη μεγάλη πρόσκληση που μας δίνεται. Με όλα αυτά που αναφέραμε, τα τόσο σημαντικά πράγματα για την πίστη μας, φτάσαμε στο τέλος της συντροφιάς με τους Αγίους για σήμερα, 1η του μηνός Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Ας ευχηθούμε ο ένας τον άλλον χρόνια πολλά, πνευματικά, γεμάτα υγεία και δύναμη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον ηχολήπτη μας τον Λευτέρη, ο οποίος βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου για την καλύτερη επικοινωνία μας, αλλά και όλους εσάς που ήμασταν σήμερα συντροφιά με τα νοήματα της πίστεώς μας πάνω σε αυτή τη μεγάλη ορτή του Αγίου Πνεύματος. Ως την επόμενή μας εκπομπή να είστε όλοι καλά. Καλό και ευλογημένο μήνα να έχουμε. Χαίρετε.
συντροφιά με τους Αγίους. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης. Τα μηνύματα της ζωής των Αγίων στη σύγχρονη κοινωνία.